Και πάλι, ξανά και ξανά να εξηγήσω ότι είναι Εθνοσυνέλευση. Αν και αυτή τη δουλειά κάναμε από το 2009. Που θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν οι Έλληνες τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, γιατί είναι στην ουσία. Οι Εθνοσυνελεύσεις κάνανε οι πρόγονοί μας το 1821 για να κάνουν τα συντάγματα, τα καινούργια που ίσχυαν για το απελευθερωμένο έθνος. Και το 1843 που επέβαλαν στον Όθωνα, σε αυτόν τον άντε να μην πω δήθεν βασιλιά, με την παρουσία και του στρατού, με τον στρατηγό Μακρυγιάννη και τον συνταγματάρχη Καλλιέργη, επέβαλαν το Σύνταγμα. Αυτό είναι η Εθνοσυνέλευση. Το Σύνταγμα το Δημοκρατικό. Αυτό το πράγμα είναι η Εθνοσυνέλευση, αδέρφια. Το Σύνταγμα που έχουμε ήδη δουλέψει εδώ και 15 και χρόνια δεν είναι τίποτε καινούριο. Είναι 2.500 ετών παλιό, ρε παιδιά. Δεν είναι τίποτε που ξαφνικά το επινόησε κάποιος. Και μην ακούτε τον κάθε σαχλαμαράκια που έχει μια ιδέα και αυτός, γιατί 10 εκατομμύρια Έλληνες θα ρωτήσεις, θα έχουν 10 εκατομμύρια ιδέες. Πάμε σε μια πεπατημένη λογική, η οποία ήταν και αποτελεσματική ιδιαίτερα για τους Ισλάνδους το 2010, που επέβαλαν ελληνική δημοκρατία. Τι σημαίνει ελληνική δημοκρατία, παιδιά? Πραγματική δημοκρατία, άμεση δημοκρατία. Σημαίνει ότι εμείς, ο λαός, οι πολίτες, αποφασίζουμε για τα πάντα. Δεν μας αρέσει ένας νόμος, τον καταργούμε. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα καινούριο νόμο με τα περίφημα initiatives που κάνουν οι Ελβετοί, για παράδειγμα, εδώ και 200 χρόνια. Έτσι. Φτιάχνουμε ένα νόμο καινούριο. Θέλουμε να ανακαλέσουμε το Μητσοτάκη τώρα, γιατί είναι ψεύτης, γιατί έχει 11% πλέον. Τον ανακαλούμε τώρα, έξω. Να ανακαλούμε και τον οποιοδήποτε άλλο, έτσι. Αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία. Αυτό λοιπόν σας καλούμε να κάνετε. Και ακούω διάφορες εξυπνάδες για συλλογικότητες και διάφορες κομμουνιστικο-αριστερό, νεοφιλελεύθερο και τα λοιπά, να τα βάλω όλα μέσα, γνωστές παπαριές. Συλλογικότητες και να πλησιάσουν οι συλλογικότητες και να κάνουν δηλαδή να έρθει το του Κουκουέ, ας πούμε, το Πάμε και να αγκαλιάσει την Εθνοσυνέλευση. Τελειώσαμε. Δεν θέλουμε καμία συλλογικότητα, φίλοι. Αδέρφια, δεν χρειαζόμαστε καμία συλλογικότητα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Και τι χρειαζόμαστε? Εσείς να αυτοοργανωθείτε μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που θα κάνουμε την Εθνοσυνέλευση. Πρώτα απ' όλα να διαβάσετε το Σύνταγμα, βρε αδέρφια. Να δείτε τι σημαίνει ελληνικό σύνταγμα. Κάτω από το προφίλ μου θα δείτε ένα σύνδεσμο που σας πάει στη σελίδα την επίσημη της Εθνοσυνέλευσης, όπου είναι και το Σύνταγμα και η επαφή μαζί μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Διαβάστε το. Στη συνέχεια, μόνοι σας, αυτοοργανωθείτε. Αυτοοργανωθείτε με βάση το Σύνταγμα του Καποδίστρια όμως. Όχι κομμουνιστικά, δεξιά, αριστερά, κέντροδεξιά, ακροδεξιά, ακροαριστερά και τα λοιπά. Με βάση το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας. Αυτοοργανωθείτε. Μην κοιτάτε ο ένας τον άλλον. Μην ακούω αυτή την απίθανη σαχλαμάρα του τύπου «Οι Έλληνες δεν θα έρθουν». Εσύ δεν θα έρθεις που το γράφεις. Απάντησε πρώτα στον εαυτό σου, φίλε. Η δεύτερη σαχλαμάρα. Ότι θα πάμε και θα μας περιμένει στρατός. Ποιος στρατός, ρε παιδιά? Για να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Αν κατέβουμε κάποια εκατομμύρια εκεί, θα χαθούν οι πάντες. Ποιος στρατός? Ο στρατός ο ίδιος δεν θα ανακατευτεί με τίποτε. Σας το υπογράφω και σας το διαβεβαιώνω. Θα ανακατευτεί ίσως τα ΜΑΤ για πολλωστή φορά. Από τα ΜΑΤ κάποια συγκεκριμένα άτομα είναι, άντε να μην πω και μου κατεβάσει το TikTok το βίντεο, ξέρετε τι εννοώ. Εκείνα τα άτομα θα τα αναλάβουν οι καταδρομείς μας, που θα είναι με τη στολή τους εκεί, με τη φόρμα παραλλαγής, να περιφρουρήσουν την κινητοποίηση της Εθνοσυνέλευσης. Δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε, αδέρφια. Και πάμε στο Σύνταγμα. Πρέπει να κατανοήσεις το Σύνταγμα. Πρέπει να μάθετε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πώς θα γίνει να κάνουμε επανάσταση με ανοησίες του τύπου «πήγαινε να ψηφίσεις, δεν πάω να ψηφίσω» ή «δεν πήγα να ψηφίσω»? Και τι έγινε που δεν πήγαμε να ψηφίσουμε? Δεν πήγαμε και καλά κάναμε να ψηφίσουμε. Ας το κεφαλοποιήσουμε τώρα. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, στο επόμενο βήμα. Κεφαλοποίηση σημαίνει ας
αυτό το πράγμα που κάναμε ως πολιτική κίνηση, γιατί αυτή η εποχή ήταν καθαρά πολιτική κίνηση ενός αηδιασμένου λαού, να το κάνουμε πράξη. Να το μετατρέψουμε σε πρόταση. Και η πρόταση προβλέπει άμεση δημοκρατία, που σημαίνει ότι ο πολίτης είναι νομοθέτης, είναι δικαστής, είναι οπλίτης. Πολύ απλά τα πράγματα. Φυσικά αυτό δεν βολεύει ούτε στους δεξιούς, στους αριστερούς, ούτε στους κομμουνιστές, ούτε στους ακροδεξιούς, σε κανένα στους ακροαριστερούς, σε κανένα δεν βολεύει. Ακόμα και σε αυτούς που παριστάνουν τους δήθεν αντιεξουσιαστές, γιατί η πραγματική αντιεξουσιαστική πρόταση είναι η άμεση δημοκρατία, όπου την ευθύνη όλων των πραγμάτων πλέον την αναλαμβάνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Καταλάβατε. Δεν τους συμφέρει σε αυτά τα οργανωμένα συμφέροντα. Σε εμάς όμως το 60% μας συμφέρει. Να τελειώνουμε. Επιτέλους, να αποφασίσουμε εμείς ως ο λαός αν θέλουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αν θέλουμε λαθρομετανάστες, αν θέλουμε το έμφυα, αν θέλουμε όλα τα πράγματα, ρε παιδιά. Όλα τα πράγματα είναι δική μας υπόθεση. Όπως κάνει η Ελβετία του Γιάννη Καποδίστρια εδώ και 200 χρόνια. Ας το αποφασίσουμε λοιπόν και ας το τολμήσουμε. Να διαβάσουμε το Σύνταγμα, στο σύνδεσμο που υπάρχει εδώ στο προφίλ μου, να οργανωθούμε σε 51 αντιπροσωπείες στους 51 νομούς της χώρας με βάση αυτό το Σύνταγμα και 1 Σεπτεμβρίου να κατέβει όλη η Ελλάδα να κάνει τον κόπο, να κάνει την προσπάθεια, να κλείσει μαγαζιά, να κλείσει σπίτια και να κατέβει στην Αθήνα. Και αυτή την ανοησία όσοι σκοπεύετε να την πείτε, μην τη λέτε ρε παιδιά, ότι δεν θα έρθει ο κόσμος και τα λοιπά. Κρατήστε το για τον εαυτό σας, τον φόβο σας και την ιτοπάθειά σας. Σας παρακαλώ, αφήστε τους γενναίους και τους εκλεκτούς να πάνε μπροστά. Και αν είμαστε λίγοι, εμείς θα κάνουμε το χρέος μας ρε παιδιά. Τι θα γίνει δηλαδή. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μου λένε τι θα πάρεις εσύ Βιτάλη και ιστορίες, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Έχω δημοσιεύσει τη φορολογική μου δήλωση δημόσια και έχω υπογράψει συμφωνητικό με όλα τα αδέρφια στην Κεντρική Επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης ότι κανένας από εμάς δεν θα είναι υποψήφιος. Κανένας. Θα μείνουμε απ' έξω γιατί έτσι πρέπει. Γιατί επιτέλους σε αυτήν εδώ τη χώρα να υπάρξουν πραγματικοί πολιτικοί, γιατί αυτό είναι πραγματική αληθινή πολιτική, με την αριστοτελική όμως έννοια του όρου, όχι με τη συχαμερή έννοια που δίνουν οι κομματικές συμμορίες. Αυτά. Στις 1 Σεπτεμβρίου ετοιμαστείτε. Διαβάστε το Σύνταγμα, κάντε τις επιτροπές σας και ελάτε να αλλάξουμε την πορεία προς την Άβυσσο που μας οδηγούν όλοι αυτοί οι παλιάνθρωποι των κομματικών συμμοριών. Στις 1 Σεπτεμβρίου διαβάστε, μελετήστε, δείτε τι σημαίνει Ελλάδα μέσα από το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Μάθετε τι σημαίνει πραγματική δημοκρατία. Γίνετε Έλληνες αδέρφια!